Απόλυτη καταστροφή μετά το σεισμό στην Κομόπολη Τζιντιρές η ελληνιστή Γίνδαρο στη βορειοδυτική Συρία. Η ελεγχόμενη εδώ και 12 χρόνια περιοχή από τους αντάρτες ήταν ούτως ή άλλως αντιμέτωπη με πολλαπλά προβλήματα λόγω του εμφυλίου και του αποκλεισμού από τις δυνάμεις του Συριακού στρατού. Ο σεισμός επιτείνει το δράμα των κατοίκων. Οι επιζώντες είναι αντιμέτωποι με δρυμή ψύχος, χωρίς τα απαιτούμενα καταλύματα, θέρμανση, τροφή, καθαρό νερό ή φαρμακευτική περίθαλψη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης τώρα φτάνει στο τέλος της, αλλά για τον ΠΟΗ ο στόχος της διάσωσης ζώων μόλις ξεκινά. Στα νοσοκομεία της βορειοδυτικής Συρίας νοσηλεύονται παιδιά που το μόνο το οποίο έχουν γνωρίσει είναι ο πόλεμος και τώρα οι συνέπειες του σεισμού. Ο ΙΕ απίφθινε έκκληση προκειμένου να συγκεντρωθεί ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία υπολογίζει στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να μπορέσει να συνδράμει περί τα 5 εκατομμύρια κατοίκους των πληγισσών ζωνών που χρειάζονται κατεπηγόντως στέγαση, ιατροφαρμακευτική βοήθεια και τρόφιμα για τους επόμενους 3 μήνες.